ο κύριος Κωνσταντίνος Ρίζος, ο κύριος Χρήστος Φίλος, η κυρία Μαρία Κλίβα, η κυρία Θεολογία Κρητικού, ο κύριος Αντώνης Τσιμούρης είναι μαζί μας και θεωρούμε χαρά και τιμή μεγάλη που σας έχουμε κοντά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα από όλους. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Με τον κύριο Ρίζο. Είμαι ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος. Γιατί αποφασίσατε να μην πάρετε μέρος? Πήραμε απόφαση να μην παρελάσουμε φέτος, γιατί δεν μπορούμε να παρελάσουμε μέσα από κυκλειδώματα και τέτοια. Πολεμήσαμε για μια ελεύθερη πατρίδα και δεν θα παρελάσουμε μέσα από κυκλειδώματα μπροστά σε αυτούς που εκχώρησαν τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδος μας. Είναι δύο κουβέντες όλες και όλες και σκληρές. Ενώ προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση κάποιοι, Γιώργο μου, ότι δεν παρελάβουν επειδή, λέει, τους κόψανε τα επιδόματα, που είναι και αυτό ακριβές και πολύ σοβαρό. Τι απαντάτε σε αυτό, τι απαντάτε σε αυτό, κύριε Ρίζο? Και αυτό, εμάς στις συντάξεις μας που παίρνουμε, μας φορολογήσανε φέτος για πρώτη φορά, ενώ βάσει του συντάγματος του άρθρου 21 δοθήκαν αυτές οι συντάξεις προς τιμή μας για αυτό που προσφέραμε στην πατρίδα. Πάντως εκείνο το οποίο προτάξατε δεν είναι αυτό το οποίο χάνεται. Και αυτό σας τιμά ιδιαίτερα για μία ακόμα φορά, πέρα από τα όσα έχετε προσφέρει στην πατρίδα. Ο κύριος Ένα άλλο θέμα που έχουμε είναι με το Ταμείο Αρρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου. Αλλά το πιο σημαντικό, τα έσοδά του προέρχονται από κρατήσεις 2% από τους αναπήρους. Και το πιο σημαντικό πολέμου. Βέβαια, το πιο σημαντικό. Τα χρήματα που έχει το Ταμείο Αρρωγής θέλουν να μας τα πάρουν, θέλουν να το καταργήσουν. Το ξέρετε, το πιο σημαντικό βέβαια είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο αναφέρατε. Και εγώ μένω σε αυτό. Δεν θα παρελάσουμε μπροστά σε αυτούς που παρέδωσαν την εθνική κυριαρχία μας, είπατε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το συγκλονιστικό της υπόθεσης. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος, δεν είναι ότι δεν συμμετέχετε στην παρέλαση γιατί έχετε κάποια κλαδικά αιτήματα. Γιατί θα υποβάθμιζε ίσως και το μέγεθος της απόφασης, ας πούμε, αν θέλετε, την ουσία, τη συμβολική της απόφασής σας να μην παρελάσετε. Δεν κάνετε συνδικαλισμό, δηλαδή, μη συμμετέχοντας στην παρέλαση, έτσι δεν είναι, κύριε Ρίζο? Ναι, δεν κάνουμε συνδικαλισμό. Απλώς δεν μπορούμε να παρελάσουμε σε αυτούς μπροστά που εκχωρήσαν τα δικαιώματα της πατρίδος μας. Ενώ εμείς πολεμήσαμε, δώσαμε το αίμα για την πατρίδα, για να είμαστε ελεύθεροι. Μπροστά σου ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Είναι ο κύριος Φίλος. Είναι ο κύριος Φίλος. Πρόεδρος της Ένωσης Αναπήρων Τυφλών Θυμάτων Πολέμου. Κύριε Φίλο, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Καλά, ευχαριστώ. Πρώτη φορά. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας μας. Είμαι και πρόεδρος της Πανελληνίου Ένωσης Αναπήρων Τυφλών Πολέμων. Εκφράζω την αγανάκτηση των συναδέλφων τυφλών αναπήρων πολέμων και γενικότερα όλων των αναπήρων και θυμάτων πολέμων για τη συμπεριφορά της πολιτείας προς εμάς. Θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα παρελάσετε, κύριε Φίλε. Είναι η πρώτη φορά που... Σας πονάει, μου λέγατε αυτό. Ναι, βεβαίως. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα παρελάσουμε. Κατά καιρούς είχα πάρει μέρος και εγώ από το σωματείο με συναδέλφους στην παρέλαση. Μα αν κάποιος, να σας πω κάτι τώρα που σας βλέπω μαζεμένους τώρα εκεί, αν μου επιτρέπετε, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί μαζί σας. Αν θα έπρεπε να αποτίσουμε φόρο τιμής. Είναι σε εσάς. Σε εσάς που πολεμήσατε. Δεν μου λέτε εσείς τα μάτια σας, το φως σας, πώς το χάσατε, αγαπητέ κύριε Φίλε? Κύριε Παπαδάκη, το 1948 βρισκόμουν στο Γράμμο και έπεσα σε μια επιχείρηση που κάναμε σε ναρκοπαίδιο. Από νάρκη. Απόλεσα την όρασή μου. Έκτοτε ήμουν ηλικίας 20 ετών τότε. Είναι την δύσκολη εποχή, τα δύσκολα χρόνια. Τα πολύ δύσκολα χρόνια. Θέλω να περάσουμε. Πιστέψτε με, μέσα στο σκοτάδι 63 χρόνια, 64 τώρα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την πολιτεία να μην αναγνωρίζει τίποτα. Θέλω να πάμε και στην κυρία Μαρία Γκλίβα, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Πολέμου Αττικοβιωτίας. Κυρία Γκλίβα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Η συμβολική αυτή ενέργειά σας να μην συμμετέχετε στην παρέλαση στερεί την δυνατότητα για την πραγματική απότιση τιμών, φόρου τιμής
που θα γίνει σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πολέμησαν. Γιατί έχουμε και κάποιους άλλους οι οποίοι δεν πολέμησαν ποτέ στη ζωή τους και παριστάνουν τους ήρωες. Μάλιστα. Είναι μια απόφαση που πονάει και εσάς για πρώτη φορά να με συμμετέχετε στην παρέλαση. Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί είναι πρώτη χρονιά που συμβαίνει αυτό και δεν μπορούμε να, σε αυτές τις συνθήκες, να παρελάσουμε βέβαια. Δεν θα μπορούσατε. Τώρα για να γίνει κατανοητό, θέλω να γυρίσω στον κύριο Ρίζο. Ακόμα κύριε Ρίζο, και αν είχαν ικανοποιηθεί κάποια από τα αιτήματα που έχετε ως κλάδος, εσείς πάλι δεν θα συμμετείχατε στην παρέλαση? Δεν είναι θέμα αιτημάτων μας. Δεν θα συμμετείχαμε στην παρέλαση με αυτές τις συνθήκες. Και νομίζω ότι, το λέτε ότι είναι ξεκάθαρο. Θα έχουμε τη δυνατότητα, είναι ξεκάθαρο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε αργότερα και εσάς. Καλώς δείτε.